Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ όλοι μαζί παρέα στο ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Είναι η εκπομπή Πρωτοσκόρερ, όπως κάθε απόγευμα Παρασκευής. Είμαι ο Ανδρέας Λεκάκης και είναι μαζί μου και ο Γιάννης Καλιτσάρης, τον οποίο γνωρίζετε φυσικά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί καλεσμένος είμαι και εγώ μεταξύ άλλων σήμερα. Καλεσμένος είμαι και ο Γιάννης, γιατί έχουμε μια πολύ ειδική περίσταση και είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε σήμερα τον προπονητή της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα, τον κύριο Σάκη Ψάρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα και από μένα. Και τον Σπύρο Χανδρινό, έναν από τους παίχτες της ομάδας. Νομίζω από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στο φετινό Μίλωνα, παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη χρονιά στην ομάδα και στην πρώτη κατηγορία. Και κατά γενική ομολογία, όχι μόνο στο Μίλωνα, γενικά θεωρείται η αποκάλυψη της φετινής σεζόν. Ναι, βεβαίως. Ο συνδυασμός τους ήταν φέτος που τέριαξε το ταλέντο του παίκτη και η ευφυΐα του προπονητή να τον αξιοποιήσει την κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστούμε καταρχάς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή χρονιά του Μίλωνα, τώρα που ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Μίλωνας τερμάτισε στην έκτη θέση, όπως ξέρουμε, μετά και τη διαδικασία των play-out. Μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά για τον Μίλωνα, δεδομένου ότι ήταν και η πρώτη χρονιά της ομάδας μετά από 7 χρόνια στην πρώτη κατηγορία και πάλι. Και θέλω έτσι μαζί αυτή την ώρα εδώ να κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς, αλλά και να μιλήσουμε και για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Να ξεκινήσουμε με τον coach να κάνει την αρχή και να πάμε λίγο πίσω στο περασμένο καλοκαίρι, να τα φτιάσουμε όλα από την αρχή. Εσείς επιστρέψατε στον Μίλωνα, είχατε και την θητεία ως παίκτης φυσικά για 3 χρόνια. Επιστρέψατε μετά από πολλά χρόνια στον Μίλωνα, στην ομάδα της Νέας Μύρνης, αυτό το καλοκαίρι ως προπονητής αυτή την φορά. Πώς ήταν να γυρίζετε πάλι στην ομάδα της Νέας Μύρνης και πώς είδατε εξ αρχής το project του Μίλωνα? Αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα για μένα, γιατί γνώριζα ακριβώς τι σημαίνει Μίλωνας, γνώριζα τη σημασία αυτής της ομάδος. Είχα άποψη από μέσα για τη δυναμική του σωματείου, για τις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Και κυρίως για τους ωραίους ανθρώπους που διοικούν αυτό το σωματείο, το οποίο είναι ένα, πιστεύω, τα πιο συμπαθή σωματεία που υπάρχει στην Ελλάδα. Και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αγάπη για τον αριστεχνικό αθλητισμό και οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που το κάνουν αμέσως πολύ ελκυστικό για οποιοδήποτε θέλει να δουλέψει εκεί. Αυτό για μένα λοιπόν ήταν τύχη, θα έλεγα, γιατί γνώριζα ακριβώς, όπως σας είπα, τι σημαίνει Μίλωνας. Και αυτό προσπάθησα να δώσω και στους αθλητές μου να καταλάβουν τι σημαίνει ακριβώς Μίλωνας, την ιστορικότητα του σωματείου, το πόσο βαριά είναι η φανέλα, θα έλεγα. Και για μένα το ότι δεν έχει ποδοσφαιρικό τμήμα αυτό το σωματείο είναι πλεονέκτημα. Mm-hmm. Από ποια άποψη το λέτε? Είναι πλεονέκτημα γιατί ακριβώς δεν έχει όλες τις παθογένειες που κουβαλάει το ποδόσφαιρο, σαν ένα άθλημα το οποίο είναι το πιο δημοφιλές μεν, αλλά κουβαλάει και πάρα πολλές παθογένειες και πολλά αρνητικά. Για μένα λοιπόν, που ασχολούμαι με το άθλημα του βόλεϊ, είναι καλό που δούλεψε σε ένα σωματείο που είναι ακριβώς αμυγός αεραστεχνικό εντός εισαγωγικών, αν και δουλεύουμε σε επαγγελματικά πλαίσια και στο βόλεϊ και σε άλλα αθλήματα από ό,τι ξέρω στο σωματείο. Ήμουνα λοιπόν σαν παίκτη στη δεκαετία του 90. Καταφέραμε την ομάδα τότε από Α2 να ανεβάσουμε Α1 με καλές κινήσεις. Είχαμε έρθει στην 8η θέση, θυμάμαι τότε, παίξαμε play-off και ήταν θεωρείται και επιτυχία. Και ήθελα λοιπόν να κάνω ένα βήμα παραπάνω και σαν προπονητής πια για αυτό το σωματείο. Και η αρχή έγινε φέτος. Η σεζόν έκλεισε με έναν περίεργο τρόπο, με τα play-out, με παιχνίδια που ουσιαστικά δεν έκριναν κάτι. Τσαλάκωσε λίγο την εικόνα της ομάδας, παρότι η ομάδα έκανε μια πολύ καλή κατά γενική ομολογία πορεία. Κάπου στο play-out, όπως ήταν λογικό, κουράστηκε κυρίως πνευματικά και δευτερεύοντως σωματικά. Με απανωτές ήττες που ήρθαν στο tie-break με τον ίδιο τρόπο. Χάλασε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας. Το πιο δύσκολο κομμάτι του play-out ήταν να καταφέρω να κρατήσω το κίνητρο των αθλητών υψηλό. Έπρεπε να βρω κάποιο κίνητρο. Είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Αυτό όσο και να προσπαθείς, όσο και να το δουλεύεις, όσο και να μιλάς με τους παίχτες, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είναι κάτι προσωπικό πια. Δεν είχαμε κίνητρο σαν ομάδα ιδιαίτερο. Έπρεπε λοιπόν να βρω κίνητρο προσωπικό. Δεν θα συμφωνήσω ότι χάλασε την εικόνα. Γιατί στο πρώτο τουρνουά χάσαμε με 3-2, παλέψαμε όλα τα παιχνίδια, ήμασταν συνέχεια μπροστά στα περισσότερα, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Και στο δεύτερο Σαββατοκύριακο συλλέξαμε τους περισσότερους πόντους από όλες τις άλλες ομάδες. Άρα δεν υπήρχε ούτε κούραση πνευματική ούτε σωματική. Αν λάβουμε σαν δεδομένο ότι στο πρώτο Σαββατοκύριακο και στο δεύτερο Σαββατοκύριακο κάναμε 3 νίκες. Και στο σύνολο των βαθμών, αν πάρουμε και το πρώτο Σαββατοκύριακο και το δεύτερο, τερματίσαμε πρώτοι. Συλλέξαμε 11 βαθμούς και η Κηφισιά 10.
Άρα νομίζω ότι όχι μόνο δεν αρμάβρωσε, αλλά πήγαμε και καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας. Εγώ νομίζω στη διαδικασία του play out για τον Μίλωνα ειδικά πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί από τη στιγμή που στο τέταρτο παιχνίδι, τέσσερα σερί παιχνίδια πήγαν στο tie break, στο τέταρτο παιχνίδι ο Μίλωνας νίκησε αντί να χάσει όπως τα τρία προηγούμενα. Και εκεί νομίζω ότι ξεκλείδωσαν όλα. Έτσι. Αλήθεια είναι, εντάξει, αυτό με το 3-2 ήταν λίγο περίεργο ή ήταν λίγο άσχημο και για μένα. Συνέβη, okay, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Απλά εγώ έκατσα να σκεφτώ γιατί τι μπορώ να κάνω από την πλευρά μου. Γιατί θεωρώ ότι εγώ ήμουν ο κύριος υπεύθυνος γι' αυτό και έπρεπε να δω τι μπορώ να κάνω από την πλευρά μου για να το αντιστρέψω. Καταφέραμε στο τέταρτο παιχνίδι και το αντιστρέψαμε, έτσι, και μετά ήρθαν οι δύο εύκολες νίκες. Και για να πάρουμε την ευκαιρία να πάρουμε. Να βάλουμε στην κουβέντα και το Σπύρο, εννοείται. Ναι. Ποιο ήταν το κίνητρο τελικά που είχαν οι παίκτες, γιατί ήταν και παιχνίδια που εφόσον δεν κρίνονταν κάτι ουσιαστικό. Υπήρχε και μια ευκαιρία για rotation. Οπότε, παίκτες όπως εσύ για παράδειγμα, που είχες πολύ χρόνο συμμετοχή σε όλη τη regular season, πιθανώς να σε οδηγούσαν στον πάγκο για να πάρουν χρόνο παίκτες που δεν είχαν χρόνο. Ναι. Το κίνητρο του κάθε παίκτη ήταν διαφορετικό από ό,τι έχω ακούσει από τους συμπαίκτες μου. Το δικό μου προσωπικό ήταν ότι πρέπει να πάρω στις πλάτες μου όσο πολλά παιχνίδια μπορώ, να παίξω όσο καλύτερα μπορώ, με σκοπό να βελτιωθώ για τις επόμενες χρονιές. Τώρα, σαν ομάδα, αυτό μας κράτησε. Ενωμένους και καταφέραμε να κερδίσουμε, ήταν θεωρώ ότι το γεγονός ότι είμαστε ένα πολύ καλό κλίμα και αποφασίσαμε ότι ας κλείσει η χρονιά με ένα καλό τρόπο και φάνηκε στο γήπεδο. Σπύρο, εσένα ήταν η πρώτη σου χρονιά και σε ομάδα πρώτης κατηγορίας, πρώτη χρονιά στην Αθήνα. Θέλω να μου πεις, αρχικά από την Καλαμάτα προέρχεσαι, καταρχάς να πούμε, γεννημένος και στην Καλαμάτα. Και από την ομάδα της Καλαμάτας στο Μίλωνα πέρσι το καλοκαίρι. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς ξεκίνησες το βόλεϊ από εκεί, πώς είναι εκεί η ζωή στην Καλαμάτα και πώς ήταν για σένα και η προσαρμογή από μια πόλη της επαρχίας εδώ στην Αθήνα. Και να κάνω μια παρένθεση πριν απαντήσει. Έχω ακούσει ότι η ομάδα της Καλαμάτας είναι επίσης εξαιρετικά οργανωμένη και μπορεί να κάνει πολύ καλά πράγματα στην πορεία. Ναι, εννοείται. Ήμουν τυχερός που ξεκίνησα από μια ομάδα στην επαρχία και συγκεκριμένα την Καλαμάτα. Διότι είναι μια ομάδα ακόμα και τώρα με γενικά καλό κλίμα και αγκαλιάζει τους παίκτες, όπως όχι μόνο η ομάδα και γενικά το κοινό που παρακολουθεί το άθλημα αυτό. Σιγά σιγά ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί πέρα. Η προσαρμογή μου στην Αθήνα, πέρσι, εγώ πέρσι είμαι εδώ στην Αθήνα, στο Μίλωνα, ήταν αρκετά εύκολη. Γιατί έχω στο μυαλό μου και την νοοτροπία θεωρώ το ότι δεν. Την Καλαμάτα τη βλέπω λίγο πιο πολύ σαν. Όχι. Σαν ένα μέρος το οποίο. Διακοπές. Ναι, κάτι σαν. Δεν είναι ακριβώς διακοπές, αλλά κάτι τέτοιο. Ότι η ζωή μου είναι εδώ, η στόχη μου είναι εδώ, πρέπει να τους κυνηγήσω εδώ και οπότε πήρα την απόφαση που από όλοι ότι είμαι για την Αθήνα και όχι για την Καλαμάτα. Οπότε μου ήρθε πιο όμαλα. Δεν είναι ένα αρχικό σοκ όμως η Αθήνα σε σχέση με μια πιο μικρή πόλη. Οι ρυθμοί, ο τρόπος ζωής. Ναι, είναι σίγουρα. Αυτό μου χρειάστηκε λίγο προσαρμογή στην αρχή, αλλά γι' αυτό το συνήθισα γρήγορα. Για να ενώσω πάλι τον προπονητή και παίκτη. Coach, η ζωή ενός αθλητή και μετά μετά προπονητή είναι ένα μόνιμο ταξίδι. Ταξίδι, Και σαν τα παιχνίδια που έχει να παίξει σε μια σεζόν και σαν όλη την καριέρα. Εντάξει, όλη η ζωή είναι ένα ταξίδι, έτσι. Προσπαθούμε να φτάσουμε κάπου και έχοντας ως στόχο αυτόν τον προορισμό. Ζούμε, κινούμαστε, δρούμε, απογοητευόμαστε, στεναχωριόμαστε, χαριχαιρόμαστε. Και εσείς από την επαρχία να πούμε, έτσι, από την επαρχία, οπότε δεν καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση ότι θα δυσκολευτεί κάποιος. Δηλαδή, εγώ το θεώρησα δεδομένο ότι θα φύγω από την επαρχία και θα έρθω στην Αθήνα για να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Κάποιες στιγμές έφυγα για την Ελλάδα, έφυγα, έπαιξα στο εξωτερικό. Δηλαδή, συνέχεια ο αθλητής πρέπει να προσαρμόζεται. Και όσο πιο εύκολα προσαρμόζεται κανείς στη ζωή του και ειδικότερα κάποιος αθλητής, τόσο πιο ευφυής για μένα δείχνει ότι είναι. Η προσαρμοστικότητα είναι ένα δείγμα ευφυΐας κατά την άποψή μου. Όπως είπε και ο Δαρβίνος, δεν επιβιώνει ο πιο έξυπνος, αλλά ο πιο προσαρμοστικός, έτσι. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα μεγάλο στοιχείο σε έναν αθλητή, αν θέλει να πάει ψηλά. Να προσαρμοστεί σε καταστάσεις, σε καινούριους συμπαίκτες, σε καινούριο προπονητή, σε καινούρια πόλη, σε καινούριο ρυθμό ζωής, σε καινούριο τρόπο παιχνιδιού. Όποιος καταφέρει και κάνει αυτές τις προσαρμογές καλύτερα, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να κάνει να σκαλεί γρηγορότερα πιο πάνω. Ο Σπύρος τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά, γιατί φανταστείτε ότι ήταν ένα παιδί το οποίο πέρυσι δεν είχε παίξει στην Α2 καθόλου και φέτος κλήθηκε να παίξει όλα τα παιχνίδια βασικώς στην Α1, στη Volley League. Σε ένα ανταγωνιστικό πάρα πολύ πρωτάθλημα που δεν υπήρχαν κακές ομάδες, έτσι. Υπήρχαν μόνο καλύτερες από εμάς, χειρότερες δεν υπήρχαν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Και βέβαια έχει πολλά ακόμα να μάθει, πολλά ακόμα να κάνει και είναι ακόμη στο ξεκίνημα. Τώρα, όσον αφορά το περασμένο καλοκαίρι, είδαμε ότι η ομάδα άλλαξε πολύ καταρχάς. Προερχόταν να πούμε από την Α2 από δύο εξαιρετικές χρονιές, συνεχόμενες Β' Εθνική και Α2 δύο ανόδους. Ήρθαν και έμπειροι παίχτες, ο Λάπας, ο Ανδρεάδης, ο Δρογκάρης, ο Χαντ, αλλά και νεαροί. Έγινε επένδυση και στους νεαρούς παίχτες όπως ο Σπύρος, ο αδερφός του. Με τι στόχους χτίστε το καλοκαίρι η ομάδα? Ναι, ακριβώς. Για να χτιστεί μια ομάδα με πάνω σε νεαρούς αθλητές, πρέπει να υπάρχουν σίγουρα και έμπειροι οι οποίοι θα τους δείξουν τον δρόμο πέρα από τον προπονητή. Γιατί η ομάδα ζυμώνεται μέσα στα αποδυτήρια. Άρα οι παλιοί έμπειροι παίχτες, όπως ανέφερες, δείξανε τον δρόμο και στα νέα παιδιά. Άρα πάντα η μίξη αυτή των παλιών και των νέων δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου. Το χρόνο θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτά τα πλαίσια. Αλλά το καλοκαίρι, λοιπόν, ο στόχος ήταν αυτός. Να κάνουμε την ομάδα ανταγωνιστική, να βγάλουμε νεαρούς αθλητές στο προσκήνιο και να δείξουμε ένα οργανωμένο πρόσωπο, είτε αγωνιστικό είτε διοικητικό, του Μήλωνα προς την κοινότητα του βόλεϊ. Νομίζω κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα καταφέραμε και τα δύο, ή μάλλον και τα τρία. Δηλαδή, και νέους αθλητές βγάλαμε, και οργάνωση διοικητική δείξαμε, αλλά και αγωνιστική οργάνωση, βολεϊμπολιστική οργάνωση. Το πώς μπορεί να στηθεί μια ομάδα, το πώς μπορεί να παίξει καλό βόλεϊ με χαμηλό budget. Είχαμε το χαμηλότερο προϋπολογισμό της κατηγορίας, είναι σίγουρο αυτό που σας λέω. Και αποδυναμώθηκε κι άλλο η ομάδα μέσα στη σεζόν. Με τη φυγή Βελίσκοβιτς Ανδρεάδη, αποδυναμώθηκε κι άλλο. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν 14, μείναμε 12 και φύγανε και πάρα πολύ και βασικοί παίχτες της ομάδος. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δείξαμε αυτό το αγωνιστικό, σωστό, οργανωμένο πρόσωπο και νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία για το Μήλωνα. Έχουμε από κάπου να ξεκινήσουμε, από μια βάση τώρα πια και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Σπύρο, για μας σίγουρα ήταν μια θετική παρουσία σου φέτος. Εσύ πώς την έζησες? Καταρχάς, θεωρείς ότι ήταν ο ιδανικότερος τρόπος να μπεις στο κλίμα της Volley League φέτος? Να σου πω, λέω, δεν περίμενα να μπω έτσι στη Volley League, σε αυτήν την κατηγορία. Στάθηκα πάρα πολύ τυχερός που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Από τόσο νωρίς κυριότερα. Προσπάθησα μέσα σε λίγο διάστημα να σκεφτώ και να προσαρμοστώ. Νομίζω πως τα κατάφερα, αλλά όπως είπε ο προπονητής μου, είμαι ακόμα στην αρχή και έχω πολύ ακόμα προπόνηση για να αποδώσω αυτό το καλύτερο που μπορώ. Και να σε προλάβω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή είχα βρεθεί το καλοκαίρι σε κάποια φιλικά, σίγουρα η Volley League έχει πολλούς ανταγωνιστικούς αθλητές, έχει παίκτες πολύ ψηλού επίπεδου. Το να παίζεις ένα φιλικό κόντρα στον Μάρκους Νίλσον, πώς ήτανε? Ένας παίκτης που τα τελευταία 10 χρόνια είναι ίσως ο κορυφαίος Ευρωπαίος. Ναι, ήταν και αυτός ένας παίκτης ο οποίος παρακολουθούσε στην τηλεόραση και σκεφτόμουν ότι εντάξει, μόνο από εδώ θα μπορούσα να τον απολαύσω. Οπότε ας το χαρώ όσο πιο πολύ μπορώ. Και ήρθε η ευκαιρία να παίξουμε και ως αντίπαλοι, δηλαδή να το ζήσω face to face όπως έχω εσάς. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και μπορώ να πω ότι δεν την άλλαζα με τίποτα. Και πρώην αντίπαλος του προπονητή σου, άλλωστε. Ναι. Τόσο με τον Ηρακλείο και με τον Πανελλήνιο. Ναι, αλλά και στο πρωτάθλημα πώς αντιμετώπισε. Μεγάλα ονόματα, ναι. Γιατί φέτος ήταν πολύ ποιοτικές οι ομάδες, ειδικά της πρώτης τετράδας. Το χρόνο ήταν ακόμα πιο ποιοτικές, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Μήλωνας από την αρχή της χρονιάς έδειξε τις διαθέσεις του, ακόμα από τη διοργάνωση του League Cup, εκεί που πήγατε στα 5 σετ με τη Σύρο και εκεί που πήρατε και το ένα σετ από τον Παναθηναϊκό που νομίζω του στέρισε, κιόλας. Του στέρισε την πρόκριση. Και νομίζω πραγματικά ο τίτλος που δόθηκε στο Μήλωνα ήταν ο κακός δαίμονας φέτος του Παναθηναϊκού, ίσχυε σε όλη τη σεζόν. Ναι, μάλλον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μας τέριαζε. Τέργεια στο παιχνίδι. Δηλαδή το είδαμε για το League Cup, ότι πήραμε σετ, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μετά πήγαμε στο πρώτο γύρο στον Άγιο Θωμά. Πήρατε πόντο. Πήραμε πόντο και ήμασταν και μπροστά στο tie break, θα μπορούσαμε να κερδίσει. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Και όπως και έγινε στο δεύτερο γύρο που κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη της σεζόν, το καθαρό τρίποντο με τον Παναθηναϊκό, το 3-1, που για μας ήταν τεράστια νίκη. Νομίζω και όπως σας είχα δηλώσει σε εσάς, ότι θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Μήλωνα. Γιατί επιτεύχθηκε απέναντι σε έναν ενεργή πρωταθλητή. Το γεγονός ότι ο Φίλιππος Βέρειας έφτασε στον τελικό του League Cup, έστω και σε μια περίεργη χρονιά, γεμίζει αισιοδοξία και τους παίκτες και τους προπονητές και τους διοικούντες ίσως, ότι ομάδες που δεν τις πιστεύεις μπορούν να τα βάλουν με δυνατότερους, γιατί καλώς κακώς στο βόλεϊ είναι όπως και στο μπάσκετ, που δεν μπορείς να κερδίσεις εύκολα έναν καλύτερο αντίπαλο. Πρέπει να εμφανιστείς εσύ καλύτερος. Είμαστε η απόδειξη, νομίζω, αυτού του γεγονότος που είπατε μόλις τώρα. Το ότι ακόμα και ομάδες που νομίζεις ότι μπορεί να τις κερδίσουμε πιο εύκολα, καταλήγουν να τις κερδίζουν. Και αυτό αποδεικνύει ότι καμία ομάδα
δεν είναι χειρότερη από τις άλλες, απλά κάποιες άλλες είναι καλύτερες από τη δική σου. Πάντως φέτος ήταν μια αρκετά περιπετειώδης χρονιά, και φέτος και πέρσι δηλαδή, λόγω του κορονοϊού. Καταρχάς να πούμε πως το πρωτάθλημα είχε 2,5 μήνες διακοπή. Προβλάβατε να παίξετε 2 αγωνιστικές αν δεν κάνω λάθος και μετά ξανά διακοπή. Θέλω να ρωτήσω αρχικά εσάς coach, πώς άλλαζε τον προγραμματισμό της ομάδας όλη αυτή η αποχή, και στη συνέχεια το Σπύρο πώς είναι για έναν αθλητή να απέχει τόσο καιρό από τα γήπεδα? Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο αυτό που ζήσαμε, γιατί κάναμε την προετοιμασία μας, τα ready να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Παίξαμε καλά στο Λίκα, όπω είπατε, πριν την εκδίκηση του προαλήματος, και ξαφνικά την εβδομάδα του προαλήματος οι δύο καλύτεροι παίκτες μας, Χάντ και Ανδρεάδης, βρίσκονται θετικοί στο COVID. Και είχατε να παίξετε και με Φίνικα και με Πάου. Είχαμε να παίξουμε Πάου και με Φίνικα Σύρο. Οπότε τα δύο παιχνίδια αυτά στην ουσία τα παίξαμε με μισή ομάδα. Δεν ήμασταν καθόλου ανταγωνιστικοί. Φυσιολογικό ήταν αυτό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με δύο ήττες. Καταλαβαίνετε ότι ήταν εντός προγράμματος, αν το δείτε από άποψη δυναμικότητας. Αλλά κατά την γνώμη μου θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει σπουδαιότερα πράγματα αν ήμασταν πλήρες. Γιατί ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, ήμασταν έτοιμοι. Ερχόμασταν από καλές εμφανίσεις από το League Cup. Και νομίζω ότι θα κάναμε κάτι καλύτερο από το να χάσουμε δύο παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ και από τη ΣΥΡΟ, που και εκείνοι ήταν στο ξεκίνημα, ψαχνόντουσαν ακόμα. Μετά λοιπόν έρχεται η διακοπή αμέσως μετά. Καθόμαστε όλοι στα σπίτια μας, δεν ξέραμε τι να μας ξημερώσει. Θεωρούσαμε ότι μπορεί και η χρονιά να χαθεί. Όπως έγινε και πέρσι. Ένα βήμα πριν. Ακριβώς. Ήμασταν ένα βήμα πριν τελειώσει η χρονιά. Ευτυχώς έγινε το θαύμα. Ξαναμπήκαμε λοιπόν να ξαναξεκινήσουμε προετοιμασία. Εκεί στη συνεργασία με το staff της ομάδος έπρεπε να δούμε τι προπόνηση θα κάνουμε. Πώς θα επιβαρύνουμε τους αθλητές ή πώς δεν θα τους επιβαρύνουμε πολύ μετά από αυτή την εποχή, για να μην βγάλουμε και τραυματισμούς. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ήμασταν από τις μόνες ομάδες που δεν βγάλαμε τραυματισμούς μέσα στη σεζόν. Ήταν μεγάλη επιτυχία αυτή για μένα, γιατί θεώρησα ότι διαχειριστήκαμε σωστά εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, κάναμε τόσο όσο προπόνηση. Ούτε μεγάλη επιβάρυνση, ούτε όμως και λίγη προπόνηση, γιατί έπρεπε να ανταπεξέλθουμε μετά σε συνεχόμενα παιχνίδια. Και αυτό νομίζω ότι είναι στα σύν της ομάδας, δεν έβγαλε τραυματισμό κανένα. Μετά ήρθε και άλλο COVID, ξανά COVID. Το πήγαμε σπαστά εμείς, δεν το περάσαμε όπως οι άλλες ομάδες που κατευθείαν την πάτησαν. Όλο το ρόστερ. Ναι. Εμείς το πήγαμε λίγο σε τρεις δόσεις. Οπότε εντάξει, και καλό και κακό αυτό, αλλά έπρεπε να το διαχειριστούμε. Και αυτό ήταν μια έξτρα διαχείριση και για μένα, έτσι. Ναι, ναι. Και πριν από δύο μέρες θέλω να του προσθέσω άλλο ένα point στην απάντησή του. Ότι είδαμε στο γυναικείο πρωτάθλημα, επειδή βγήκαμε πολύ τραυματισμοί, οι αθλήτριες ενώ το Δεκέμβριο ζητούσαν επιμόνως να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, κάποια στιγμή είπαν δεν μπορούμε να παίξουμε. Η κατάσταση είναι τέτοια με τους τραυματισμούς που πολλές από αυτές είπαν ότι ήταν κακή επιλογή να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Ήταν δύσκολη η περίοδος για όλους, και το τελείωμα που κάναμε τους 2,5 μήνες, που καθόσαμε τους 2,5 μήνες, και το ξεκίνημα. Γιατί είχαμε μπει σε ένα αριθμό αγώνων και προπονήσεων, οπότε η απότομη διακοπή μας ήταν λίγο πιο πολύ ψυχολογικά μας πίεσε. Εντάξει, μετά ήρθε το θαύμα που ξεκινήσαμε και πάλι. Ήταν η αρχή λίγο δύσκολη, όπως σε όλους, όχι μόνο σε εμάς, αλλά τα καταφέραμε. Το γεγονός ότι μπορεί να μείνεις αυτή τη στιγμή στην πρώτη αποστολή της εθνικής ομάδας, αλλά είσαι στην 25η που έχει επιλεγεί, είσαι ένα backup, οπότε ουσιαστικά λογίζεσαι ως μέλος της εθνικής ομάδας. Προφανώς ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση, έτσι. Ναι, και είναι ένα τεράστιο βήμα που δεν περίμενα να συμβεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στους 25 που έχει δηλώσει ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Είναι τεράστια επιβράβευση. Είναι επιβράβευση όλης της χρονιάς. Εγώ το περίμενα και μάλλον πίστευα ότι θα είναι και στους 16. Δηλαδή θεωρώ ότι άξιζε να είναι στους 16 αυτή τη στιγμή και να προπονείται στο Βραχάτι. Και επειδή ακούσαμε τον ομοσπονδιακό προπονητή πριν λίγες μέρες, είπε ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα, ότι είναι στους 25 αλλά όχι στους 16. Μπορεί να πάσα στιγμή, το καλοκαίρι, πριν τα τελικά, να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Μαγάρι Σπύρο, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Το περίμενες εσύ ότι στην πρώτη σου χρονιά και όλα στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη σου χρονιά στο Μίλωνα, θα βοηθούσες τόσο σημαντικά την ομάδα και θα έρχονταν και κλείσει την εθνική? Να σου πω, δεν το περίμενα. Δεν το είχα σκεφτεί κιόλα. Που σημαίνει ότι δεν το περίμενα. Δεν είχα βάλει τόσο ψηλό στόχο. Και μου ήρθε τελείως. Δεν το περίμενα καθόλου. Και έτσι όπως ήρθε, ήταν πολύ απότομο. Δηλαδή, ευχάριστα. Ευχάριστα απότομο. Κότσα, αναφερθήκατε πριν στις αποχωρήσεις των Βελίτσκοβιτς και Ανδρεάδη. Αυτό πόσο άλλαξε τον προγραμματισμό της ομάδας μέσα στη χρονιά? Εντάξει, τον άλλαξε γιατί ήταν δύο βασικοί παίκτες. Έπρεπε να προσαρμοστούμε ξανά, να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Αλλά νομίζω τα καταφέραμε, γιατί εγώ έχω μια φιλοσοφία. Η ομάδα πρέπει να παίζει με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού όποιος και να μπαίνει μέσα. Έχει ένα σύστημα, έχει έναν τρόπο παιχνιδιού, είτε στην επιθετική ανάπτυξη, στην αμυντική ανάπτυξη, έτσι, τακτικά.
και πρέπει όποιος και να μπαίνει μέσα στην ομάδα να παίζει με τον ίδιο τρόπο η ομάδα. Όταν ξεκινάς από αυτό, δεν σε προβληματίζει τόσο το πρόσωπο, ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Και αυτό αποδείχθηκε στην τελευταία αγωνιστική που παίξαμε τον Άρη, τον Χαδρινό, που ήταν δεύτερο λίμπερο ακραίο, και η ομάδα έπαιξε σωστά. Έπαιξε σωστά. Δηλαδή, έπαιξε κάποιος παίκτης σε μια άλλη θέση, κατάφερε όμως να μπει σε αυτό το σύστημα, το οποίο ήταν δουλεμένο όλη τη χρονιά, και να παίξει με τον ίδιο τρόπο η ομάδα. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη επιτυχία ενός προπονητή, μιας ομάδος, και αυτό προσπαθώ να κάνω. Άρα, η οποιαδήποτε ατυχία μέσα στη χρονιά που θα υπάρξουν, να μην σε βγάλει από τον προγραμματισμό σου, αλλά να έχεις ένα σύστημα το οποίο θα ενσωματωθεί ο κάθε παίκτης. Ευέλικτο, προσαρμοστικό. Ακριβώς, και θα παίξει με τον ίδιο τρόπο η ομάδα. Mm-hmm. Αυτό. Θα ήθελα να φύγω λίγο από το αγωνιστικό κομμάτι. Να ρωτήσω κάτι τον κόσμο, ο οποίος έχει ζήσει το βόλεϊ εδώ και πολλά χρόνια και το έχει ζήσει στα πάνω του, στα κάτω του. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε λίγο στη μέση, ούτε στα πάνω ούτε στα πολύ κάτω. 20 χρόνια πριν, ένας παίκτης σαν τον Σπύρο, μέχρι να έρθει στο στούντιο, πιστεύω ότι θα έχει υπογράψει 10 αυτόγραφα στον δρόμο. Είναι κάτι που το έχετε ζήσει, φαντάζομαι, πριν από 15 χρόνια ίσως. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει χάσει κάτι από τη λάμψη. Το βόλιο είχε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναέχει στο μέλλον. Έτσι. Και αυτό από τι έποψη εξαρτάται? Από την προβολή του αθλήματος. Η προβολή του αθλήματος πρέπει να ξεκινήσει πέρα από την Ομοσπονδία και τα ίδια τα σωματεία. Πρέπει να στελεχωθούν με ανθρώπους marketing. Πρέπει να στελεχωθούν με γραφεία τύπου. Που αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προβολή. Το βόλεϊ θα μπει μέσα στα σπίτια του καθενός, γιατί πια με ένα κλικ ξέρετε πολύ καλά ότι μπορούμε να μπούμε, ενώ εμείς τότε δεν το είχαμε και τόσο αυτό. Υπάρχουν τώρα εκπομπές σαν τη δική σας, εκπομπές άλλες, live streaming, Facebook live, Instagram live, όλα αυτά τα οποία δίνουν την ευκαιρία στον καθένα να μπει μέσα στο σπίτι του άλλου με ένα κλικ. Είναι πιο εύκολο λοιπόν τώρα να υπάρξει αυτή η προβολή. Αλλά πώς θα υπάρξει, όχι ως εκ θαύματος, πρέπει να υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα στις ομάδες που θα ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Προβολή, επικοινωνία. Γραφεία marketing, γραφεία τύπου, τα οποία θα επικοινωνούν προς τα έξω το τι κάνουμε ακριβώς εδώ. Το τι κάνει ο Σπύρος, το τι κάνει ο Μήλωνας, γενικότερα το τι κάνουν όλες οι ομάδες στο βόλεϊ. Μόνο αυτή είναι η λύση, κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπήρχε μια περίοδος, ειδικά προς το 2012-2013-2014, που υδρώναμε πραγματικά για να δούμε ένα παιχνίδι τύπου Μήλωνας Βέρεια ή Όφη Κηφισιά. Έχουν βοηθήσει πολύ τα live streaming, νομίζω, σε αυτό το έχουν βοηθήσει και είναι αξέπινη αυτή η προσπάθεια, αλλά είναι πια εκεί πηγαίνει η τεχνολογία. Δηλαδή, κάποια στιγμή πάμε προς τα εκεί. Και η τηλεόραση, βέβαια, και ο έντυπος τύπος, αλλά και το live streaming, το ίντερνετ, οι νέες τεχνολογίες, έτσι. Μπορούν να φέρουν με ένα κλικ, ξαναλέω, το άθλημά μας στα σπίτια όλων. Αλλά χρειάζεται κατάλληλη προβολή. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν, όπως είπα, στελέχη των ομάδων, να επενδύσουν οι ομάδες, τα σωματεία και η ομοσπονδία, αν θέλετε, σε αυτό ακριβώς το τομέα. Σπυρίο, είναι από αυτούς που έβλεπαν βόλεϊ ή από αυτούς που ήθελαν να παίζουν? Γιατί υπάρχει κατηγορία αθλητών που θέλουν να κάνουν το άθλημά τους, αλλά όταν πάνε στο σπίτι θέλουν να δουν κάτι άλλο. Και τα δύο. Και τα δύο. Όσο, από μικρός ήμουνα το πρωί στο γήπεδο, το βράδυ στην τηλεόραση, για να βλέπω αποκλειστικά βόλεϊ. Και έτσι γνώρισα και κάποιους παίχτες πολύ καλούς, με τους οποίους έχω παίξει αντίπαλος και ακόμα και συμπαίχτες. Ναι, ήμουν το παιδί που ήμουν πάντα στη τηλεόραση για βόλεϊ και στο γήπεδο για βόλεϊ. Οπότε αυτούς που έβλεπες σαν πιο μικρό στην τηλεόραση, πλέον παίζεις αντίπαλος και συμπαίκτης. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Συνυπήρξες φέτος στην ομάδα με τεράστια ονόματα του ελληνικού βόλεϊ. Τον Ηλία Λάπα, τον Ανδρέα τον Ανδρεάδη, τον Τέιλορ Χάντ που έχει κάνει και αυτός μεγάλη πορεία. Αυτό πώς ήταν σαν εμπειρία για σένα? Τι σε βοήθησε? Μόλις έμαθα ότι θα είμαι συμπαίκτης με τον Ανδρεάδη και τον Ηλία τον Λάπα συγκεκριμένα. Τους έβλεπες στην τηλεόραση, φαντάζομαι, τόσα χρόνια. Τους έβλεπα αρκετά μικρός, γιατί παίζονται πολλά χρόνια βόλεϊ. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Κυρίως γιατί θα άκουγα και θα μάθανε πράγματα από αυτούς. Και μόνο που τους έβλεπα στο γήπεδο και μόνο η παρουσία τους με βοηθούσε. Γιατί τους θαύμαζα από μικρός. Ότι κάποια στιγμή ελπίζω να παίξω συμπαίκτης με εκείνους, ελπίζω να τους δω από κοντά. Και έτυχε να είμαι συμπαίκτης. Κότσε, επειδή με τον Ηλία τον Λάπα ήσασταν συμπαίκτες. Και με τον Ανδρεάδη. Και με τον Ανδρεάδη, σωστά. Είναι σαν να έχετε έναν assistant coach στο παρκέ. Έχετε έναν πολύ ταλαντούχο assistant που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και στο ανδρικό και στο γυναικείο. Ο Γιώργος να ξέρει τα χαιρετίσματά μας, γιατί μας είναι πολύ συμπαθής. Ναι, ο Γιώργος μας βοήθησε φέτος. Αλλά είχατε ένα παραπάνω assistant. Πάρα πολύ. Ναι, Λάπας, εντάξει. Ξέρει ακριβώς τι θέλω να. Δηλαδή, ξέρει την οδηγία που δίνω πριν την πω. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Και βοηθάει σίγουρα μέσα στο παιχνίδι κάτι τέτοιο και ο Ανδρεάδης το ίδιο. Δηλαδή, πάνω κάτω παίξαμε το ίδιο επίπεδο βόλεϊ, με τις ίδιες προπονητές.
στην ίδια εποχή. Οπότε είναι πολύ καλό και για μένα να έχω παίχτες τέτοιους μέσα στο γήπεδο, οι οποίοι θα βοηθάνε και τον Σπύρο και τα άλλα νέα παιδιά να προσαρμοστούν σε αυτό που θέλουμε, γιατί πολλές φορές ακούγανε πράγματα φέτος, είμαι σίγουρος, τα οποία τα ακούγανε πρώτη φορά. Άρα, καλό είναι να έχεις και συμπαίκτες μέσα που μπορεί να τα πούν και στα αποδυτήρια, μπορεί να τα πούν στην προπόνηση, μπορεί να τα δείξουν στην προπόνηση. Είναι πάρα πολύ θετικό για μένα. Και αλλιώς θα το ακούσει από ένα συμπαίκτη και αλλιώς από τον προπονητή. Ακριβώς. Στον προπονητή μπορεί να υπάρχει μια εχθρικότητα, μια, έτσι, ένα τείχος, ας πούμε, μεταξύ παίκτη-προπονητή. Πολλές φορές υπάρχει. Αλλά στο συμπαίκτη θα είναι διαφορετικά. Άρα, για μένα ήταν κέρδος όλο αυτό. Και μιας και αναφερθήκαμε σε παλιούς σας συμπαίκτες, coach, πρόσφατα αποχώρησε από την ενεργό δράση και ένας άλλος παλιός σας συμπαίκτης, ο Σωτήρης Βανταλέον. Βανταλέον, περάσαμε πάρα πολύ καλές στιγμές μαζί, κερδίσαμε πολλούς τίτλους, φίλος, πραγματικός, επικοινωνούμε συνέχεια, εντάξει, μεγάλη καριέρα και χαρακτηρίζεται την ανιδιοτελή του αγάπη για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ζωή του και αυτό που διάλεξε να κάνει στο transition του, δηλαδή στη μετάβασή του από την αθλητική στην υπόλοιπη ζωή του, είναι πολύ καλό, του ταιριάζει απόλυτα, τον άνε δηλαδή διευθυντής των τμήματων του Βόλου του Παναθηναϊκού και το εύχομαι κάθε επιτυχία και από αυτό το πόστο. Και νομίζω ήταν από τα highlight της σεζόν ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε από το βόλεϊ με τις δύο του κόρες που του πήγαν την μπάλα για να κάνει το σερβίς. Νομίζω ήταν πραγματικά από τις πιο ξεχωριστές. Τι είναι τελικά, ο αθλητισμός αυτό είναι νεολαία, νέα παιδιά, υγιής σκέψη. Για μένα αυτό είναι αθλητισμός, έτσι. Αυτές τις εικόνες πρέπει να κρατάμε. Αυτές τις εικόνες πρέπει να έχουμε και όχι άλλα πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε παρακμή. Σπυρό, μια απάντηση που παίρνω μεγάλη ποικιλία, ένα μεγάλο εύρος απαντήσεων στην ερώτηση μάλλον από τους αθλητές. Τελικά οι θυσίες και οι κόποι ενός αθλητή ή πρωταθλητή αντισταθμίζονται με τις χάρες που του δίνει. Βέβαια έχεις πολύ δρόμο ακόμα μπροστά σου. Ναι. Ακόμα έχεις ζήσει μόνο το πρώτο κομμάτι. Είμαι τύπος αθλητής ο οποίος μπορεί να δώσει 100 και ας πάρει τη μισή χαρά, τη μισή ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι και μετά θα συνεχίσω. Έχω ακόμα όντως πάρα πολλά να δώσω και έχω πάρα πολλές θυσίες να κάνω μέχρι να φτάσω στον επιθυμητό μου στόχο, αλλά έχω πάρει τις χαρές που ήθελα και αυτό μου δίνει παραπάνω κίνητρο να συνεχίσω. Και να συνεχίσω με τον coach. Είπαμε για τον Βανταλέον, σταμάτησε. Η κοψιά σας λέει ότι μπορούσατε να παίξετε 2 χρόνια ακόμα. Κρατιέστε. Ωστόσο, έχουμε δει ότι στο ελληνικό βόλεϊ ανεβαίνει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας και επειδή ήσασταν πασαδόρος, να σημειώσω ότι στο League Cup που είδαμε, είδαμε 4 πασαδόρους άνω των 32-33. Ο Τερζής ήταν κοντά στα 40, ο Προύσαλης, ο Στυμαχτής. Over 40. Ναι, και όλοι. Ναι. Αυτό... 40-41-42. Σίγουρα έχει και καλά και κακά, αλλά τι εικόνα κρατάτε. Λοιπόν, αυτό κοιτάξτε να δείτε. Το βόλεϊ, επειδή είναι άθλημα που παίζεται πολύ με τον εγκέφαλο, έτσι. Όσο μεγαλώνεις, τόσο μεστώνεις, τόσο γίνεσαι πιο έμπερος και παίζεις καλύτερα. Αυτό όμως προϋποθέτει κάτι. Σωματικά να είσαι καλά. Mm-hmm. Επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στον τομέα του fitness, της φυσικής κατάστασης, της δύναμης, έτσι, στο κομμάτι λοιπόν της ενδυνάμωσης, οι αθλητές έχουν αρχίσει και δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτό. Άρα, όσο μεγαλώνεις και το σώμα στο κρατάς σε πολύ καλή κατάσταση, τόσο καλύτερα παίζεις. Είναι σίγουρο αυτό. Γι' αυτό είδαμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις αθλητών, όπως και στη δική μας ομάδα, αλλά και σε άλλες ομάδες που μπορούσαν και παίζανε με μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Σπύρος λοιπόν έχει μπροστά του 20-25 χρόνια. Γιατί έχει αρχίσει να δουλεύει πολύ σωστά από αυτή την ηλικία. Κάνει σωστά τη φυσική του κατάσταση, την ενδυνάμωσή του, έτσι, σε όλο τον τομέα, σε όλους τους τομείς δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Άρα, όσο μεγαλώνει, θα παίρνει εμπειρίες, θα παίρνει παιχνίδια, θα παίρνει παραστάσεις και θα παίζει ακόμη καλύτερα. Δεν είναι δηλαδή η ηλικία πανάκια, ούτε το να είσαι μικρός, ούτε το να είσαι μεγάλος. Έχει να κάνει κυρίως με το πόσο έχεις προπονηθεί, πόσο το μυαλό σου είναι καλό και το πόσο μπορείς να τα απεξέλθεις και σε μικρή αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, από το μικρό ζητάμε. Είναι καλά σωματικά, αλλά να έχει το μυαλό, την εμπειρία. Από το μεγάλο ζητάμε, έχει την εμπειρία, έχει το μυαλό, αλλά να είναι καλύτερα σωματικά. Αν καταφέρουν λοιπόν να τα έχουν και τα δύο, σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι, θα μπορούν να παίζουν και να παίζουν και σε πολύ καλό επίπεδο. Επειδή ο Αντρέας δεν το βλέπει συχνά, αντιστέκεται στα σχόλια στο YouTube, στα live. Εγώ έχω την τρέλα να διαβάζω τι γράφουν την ώρα του αγώνα. Έβλεπα πολλές φορές στα παιχνίδια του Μίλωνα να λένε. Πάλι με τον Λάπα, τον 40, τον Λάπα και έμπαινε ο Λάπα στο 40
Και του έκανε πλάκα στα κρίσιμα σημεία. Έπρεπε να έχουμε και κανένα μεγάλο, όλο μικρό σημείο. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Εντάξει, έπρεπε να υπάρχει και κάποιο μεγάλο. Δεν είχαμε και πολλέ επιλογέ άλλωστε. Έτσι. Έφυγε ο Βελίσκο, δεν είχαμε πάρα πολλέ επιλογέ. Είχατε μείνει με 11 παίχτε στο ρόστερ. Στο ακραίο, ναι, είχαμε και κάποιο τραυματισμό. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε ξεμείνει. Ήμασταν οριακά. Αλλά δεν κρινιάξαμε ποτέ, δεν παραπονηθήκαμε. Παίξαμε και νομίζω ότι σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Από το πόσο επενδύουν οι ομάδες σε νεαρούς παίκτες γενικότερα, είστε ικανοποιημένος εκτός του Μίλωνα, τι βλέπετε γενικότερα? Όχι, θα μπορούσε να γίνεται μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο επίπεδο όλο αυτό, έτσι. Νομίζω ότι δεν τολμούν πάρα πολύ να βάλουν τους νέους μέσα. Δεν τολμούν, φοβούνται οι ομάδες. Εγώ δεν έχω κάποιο τέτοιο θέμα. Εσείς πάντως με το Σπύρο φέτος δώσατε το καλύτερο παράδειγμα σε αυτό. Γιατί ρίξατε ένα πολύ μικρό παιδί στα βαθιά, στα πολύ βαθιά, έτσι, στη Volley League, χωρίς να έχει άλλες παραστάσεις. Και πραγματικά ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Μίλωνα σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος. Οπότε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μικρός και δύο μέτρα θα παίξει. Πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Ναι. Πρέπει να αποδείξει στο γήπεδο. Δεν σημαίνει ότι απριόρι ο προπονητής θα τον βάλει μέσα επειδή είναι 2 μέτρα και 19 χρονών. Έτσι. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Αν αποδείξει όμως ότι μπορεί να σταθεί, εγώ θα είμαι ο πρώτος που ναι, θα τον βάλω μέσα να παίξει. Και αυτό έκανα και αυτό θα κάνω και στο μέλλον. Θα το δείτε. Σπυρώτατε το γεγονός ότι οι Έλληνες αθλητές στο εξωτερικό κάνουν εξαιρετικές πορείες. Ειδικά τη φετινή χρονιά, πολλοί αθλητές πήραν τίτλο. Ανοίγει την όρεξη. Και Ελληνίδες. Και Ελληνίδες και Έλληνες, ναι, σαφώς. Σίγουρα. Ο πρώτος μου στόχος είναι να παίξω σε ψηλότερο επίπεδο που υπάρχει τον κόσμο. Το οποίο σίγουρα θα γίνει σιγά-σιγά. Αλλά με παροτρύνει και οι αθλητές πέρα του βόλεϊ, οι Έλληνες που κάνουν παιδιά στο εξωτερικό, με παροτρύνει στο να δουλέψει περισσότερο με σκοπό να φτάσω εκεί που θέλω. Σας έχει πει ο coach ιστορίες από το Ιταλικό πρωτάθλημα, γιατί νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πρωτάθλημα. Όχι, αλλά δεν έχουμε ρωτήσει κιόλας. Θα ήταν όμως μια ενδιαφέρουσα. Προσπαθώ να μην αναφέρομαι στο τι έκανα εγώ σαν αθλητής. Αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής της ομάδος, έτσι. Δεν θέλω να αναφέρομαι στο τι έκανα σαν αθλητής στους παίκτες μου. Νομίζω ότι τελείωσε αυτό το story για μένα. Έχουμε κάτι καινούργιο μπροστά μας. Έχω τελειώσει σαν παίκτης. Είμαι προπονητής. Οπότε καλύτερο είναι από μόνοι τους να καταλαβαίνουν τι έχουν απέναντί τους σαν προπονητή και όχι να σκέφτονται ότι ήταν ένας πρώην πολύ καλός παίκτης. Σπύρο, θα σου πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση εσένα φέτος, εκτός από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Μου έχει κάνει εντύπωση η ψυχολογία που έχεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχω παρατηρήσει ότι δεν παρασύρεσαι πολλές φορές όταν δεν θα βγει μια φάση, όταν δεν θα βγει ένα σερβίς, όταν δεν θα βγει μια επίθεση. Και είσαι πολύ, φαίνεται αυτό στο πρόσωπό σου, είσαι πολύ ήρεμος. Αυτό το έχεις δουλέψει, τι ρόλο παίζει η ψυχολογία για σένα? Είμαι σαν χαρακτήρας έτσι. Δεν είμαι ούτε τον άκρον, γενικά δεν είμαι τον άκρον. Είμαι γενικά μια ευθεία γραμμή. Δεν βγάζω πάρα πολύ συναίσθημα, άσχετα ότι το νιώθω. Ναι. Προσπαθώ να κρατάω ένα χαμηλό προφίλ, γιατί όπως στον αγώνα π.χ. που προσπαθώ να είμαι ήρεμος σε όλες τις φάσεις, και όταν παίρνω πόντο και όταν χάνω πόντο, γιατί το να πανικοβληθώ ή να πανηγυρίσω αρκετά έξαλλα δεν με βοηθάει. Νιώθω ότι χάνω το συγκεντρωσή. Ότι μπορεί να σε αποσυντονίσει, ναι, μετά για τη συνέχεια. Αυτό νιώθω. Ναι, ναι. Και προηγουμένως αναφερθήκαμε και στον αδερφό σου, τον Άρη. Πώς είναι να συνυπάρξει με τον αδερφό σου τώρα στην ομάδα? Φαντάζομαι και από την Καλαμάτα, έτσι, ναι, μαζί. Μετά στο σπίτι, δεν ξέρω αν μένετε μαζί, συζητάτε για τον αγώνα πριν, μετά. Πώς είναι? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί πέρα από τον αδερφό μου, είναι και ο καλύτερος μου φίλος. Μπορώ να βγει μετά παραπάνω. Χωρίς να σκέφτομαι ότι μπορεί να μεταφερθεί ή να βγει παρά έξω. Ξέρω τον αδερφό μου ότι θα μου πει ειλικρινά αυτό που σκέφτεται και θα το πάρω ως. Ως μια συμβουλή από τον κολλητό μου και αδερφό μου. Χάνω και εγώ απέναντι. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Ένα χρόνο μεγαλύτερο είσαι? Ναι. Τον καθοδηγεί σαν λίγο πιο μεγάλο? Ναι, τον καθοδηγώ. Δεν με ακούει πάντα. Γιατί ο Άρης είναι πιο ενεργητικό. Αλλά προσπαθώ να τον βάλω στο δρόμο σωστό για αυτόν. Ο Άρης Κότς, ο οποίος πήρε και αυτός προς το τέλος της σεζόν αρκετό χρόνο συμμετοχής σε κάποια παιχνίδια. Τι έχετε να πείτε για τον Άρη, για αυτό που έρχεται? Ο Άρης είναι και επίσης πάρα πολύ ταλαντούχος, διαφορετικός από τον Σπύρο, αλλά εξελίξιμος πάρα πολύ και θεωρώ ότι του χρόνου θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Φέτος έπαιξε σε διάφορες θέσεις, αναγκάστηκε να καλύψει τρύπες, είτε σαν δεύτερο λίμπερο, είτε σαν τρίτος τέταρτος ακραίος, να μπαίνει τρεις θέσεις πίσω για υποδοχή, για μια θέση στην άμυνα, για ένα σέρβις. Μας βοήθησε πάρα πολύ και στην προπόνηση εννοείται, αλλά και στα παιχνίδια. 18 χρονών είναι, 18,5, του χρόνου που θα μιλάμε τέτοια εποχή 19,5. Θα έχετε να μου πείτε για το πόσο πολλά παιχνίδια πήρε ο Άρης. Θα έχει παλιώσει εσύ, Σπύρο, και θα είναι ο Άρης. Θα έχουμε τον Άρη του χρόνου.
Δεν ξέρω αν είναι ανταγωνιστικά είσαι καλυμμένος, γιατί νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο point της συζήτησής μας θα μπορούσε να είναι το, η φάση που συζητήθηκε τόσο πολύ στα play out. Ναι, ήθελα να το πω και εγώ αυτό. Ποια? Η φάση στο τέλος του αγώνα με τον Φίλιππο που προκάλεσε και την αποβολή σας, οι λάθος θέσεις που σφύριξαν στην αρχή διαιτητές και το πήραν πίσω. Αυτό δεν λες. Καταρχάς, θα ήταν χαρά μας αν κάναμε ένα σεμινάριο να μας εξηγήσετε κάποια περισσότερα τακτικά πράγματα. Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα γιατί χρειάζεται πίνακας, χαρτί. Και το λέω πέρα από την πλάκα γιατί όταν μεταδίδουμε το παιχνίδι είναι πολύ καλύτερο και για εμάς και για τον κόσμο που βλέπει να καταλαβαίνει τι του λέμε, να καταλαβαίνουμε εμείς τι βλέπουμε και να το μεταφέρουμε σωστά στον κόσμο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το βόλιο εξελίσσεται όπως φαίνεται και αυτό ήταν μια φάση που σήκωσε πολύ συζήτηση γιατί οι μισοί δεν ήξεραν το σύστημα, άλλοι μισοί διαφώνησαν ότι ήταν λάθος. Τι ακριβώς? Κοιτάξτε, είναι η περιστροφή στο rotation 1, έτσι. Που καλείται ο Πασαδόρος να κάνει διείσδυση από πίσω και είναι η μοναδική περιστροφή που παίζουν ανάποδα οι παίχτες. Δηλαδή, ο διαγώνιος ενώ συνήθως παίζει 5 θέσεις από τη δεξιά πλευρά του φιλέ, είναι η μόνη θέση που παίζει από την αριστερά πλευρά του φιλέ, δηλαδή από το 4. Και ο ακραίος, ενώ παίζει από την αριστερή πλευρά του φιλέ και καρφώνει, είναι αυτή, καλείται στο P1, στο rotation 1, στην περιστροφή 1, να καρφώσει από τη δεξιά πλευρά του φιλέ. Είναι δηλαδή ανάποδα οι θέσεις. Αυτό για όλες τις ομάδες πάντα είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν βρίσκουν λύσεις και αν έχουν ένα καλό σέρβις απέναντι τακτικό οι ομάδες, μπορούν να τους πάρουν συνεχόμενους πόντους. Άρα λοιπόν, αυτό το διάβασα, το είδα, το έψαξα, είδα και πώς παίζουν κάποιες ομάδες στο εξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία που το κάνουν τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να λύσουν κάπως αυτό το θέμα. Είχε και παλαιότερα υπήρχε αυτή η αναζήτηση, αλλά θεώρησα ότι πρέπει να υπάρχει μία επιπλέον επιλογή σε αυτό το rotation, ώστε να καταφέρνουμε να φέρνουμε τους επιθετικούς στο διαγώνιο και τον ακραίο, αλλάζοντας τους θέσεις, να καρφώσουν από τις κανονικές τους θέσεις. Δηλαδή, ο ακραίος από τα αριστερά, ο Λάπας, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, και ο Χαντ, ο διαγώνιος, από τα δεξιά. Τους φέρνω λοιπόν, τους αλλάζω, χωρίς να είναι λάθος θέσεις, και προσπαθώ μετά το σερβίς να κάνουν αυτή την αλλαγή για να καρφώσουν, όπως σας προείπα, από τις συγκεκριμένες θέσεις. Τώρα, όπως είναι στημένοι στο γήπεδο, δεν είναι λάθος. Είναι σίγουρο αυτό. Οι διαιτητές μπορεί να μπερδευτούν προς στιγμή, καταλαβαίνουν μετά ότι δεν είναι λάθος. Αλλά το θέμα είναι ότι τη στιγμή που κάνει το σέρβις ο αντίπαλος παίκτης, τότε πρέπει να γίνει η κίνηση των παιχτών. Εάν γίνει λίγο πιο νωρίς, είναι λάθος. Αυτό παίρνει πολύ κουβέντα λοιπόν. Είναι και ζήτημα δευτερολέπτων κιόλας. Στο πώς είναι στημένοι είναι σωστά, στο αν γίνεται πριν ή μετά το χτύπημα του σερβίς, παίρνει κουβέντα. Αν γίνεται πριν, είναι λάθος. Αν γίνεται μετά, είναι καθόλου σωστό. Ήταν πάντως από τις φάσεις των play-out. Μα δεν το κάναμε συνέχεια, δεν το κάναμε μία φορά, το κάναμε στο πρωτάθλημα 3-4 φορές σύνολο, έτσι. Το έχουμε δουλέψει βέβαια στην προπόνηση, το ξέρουμε παιδιά. Το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στην προπόνηση, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που το λέμε και το κάνουμε για κάποια έκτακτη ανάγκη, όπως παρουσιάστηκε προς το τέλος του τηλέματος σετ κυρίως. Θα το ξανατομίσουμε, προσπαθούμε να πειραματιστούμε, να κάνουμε πράγματα που θα κάνουν καλύτερη, να βοηθήσουν την ομάδα να παίξει καλύτερα και κανένα θέμα. Και νομίζω έγινε και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι το ίδιο πράγμα. Νομίζω πάλι σφυρίξαν. Έγινε και στο επόμενο παιχνίδι, πάλι σφυρίξαν λάθος θέσεις και δώσανε επανάληψη μετά. Παρ' όλα αυτά η ελληνική διαιτησία σε γενικές γραμμές τα πηγαίνει καλά. Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, αυτό είναι το πράγμα. Είναι άψογη. Επειδή έχω παίξει στην Ιταλία, Γαλλία και στο εξωτερικό, οι Έλληνες διαιτητές είναι πραγματικά τους καλύτερους. Και θα το δούμε σε μια εβδομάδα στο τελικό του. Είναι πραγματικά τους καλύτερους οι Έλληνες διαιτητές και έχω να το πω αυτό. Τώρα, στη συγκεκριμένη φάση δεν είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί, είναι κάτι για το καφενείο, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά οι διαιτητές, η διαιτησία ελληνική είναι πραγματικά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είπες παρακολουθείς γενικώς βόλιο, οπότε έχεις εικόνα για το τελικό την άλλη εβδομάδα, Ζάξα και Τρετίνο. Ναι, έχω εικόνα. Και υποστηρίζω την ανική ομάδα της Πολωνίας. Πιστεύω πολύ σας. Να σπάσει το ιταλικό των τελευταίων χρόνων. Ιταλο-ρωσικό. Εντάξει, η Πολωνία τελευταία χρόνια πήρε και το παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό, έτσι. Ναι. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες. Καλλιεργούν το άθλημα πάρα πολύ. Έχω παίξει στην πολωνικά γήπεδα με 15.000 κόσμο, ας πούμε, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει και με συμπαίκτες διάφορους Πολωνούς μου εξηγούν ακριβώς πόσο φστάρι είναι στη χώρα τους. Καλλιεργούν πάρα πολύ, είναι το πρώτο άθλημα στη χώρα. Μα είναι μια γιορτή το βόλιο εξωτερικό σε πολλές χώρες. Ναι. Και μακάρι να το δούμε και αυτό, το έχουμε δει σε κάποια γήπεδα.
εδώ στην Ελλάδα, αλλά μακάρι να το δούμε σε καλύτερη κλίμακα. Εγώ θέλω να μην ποδοσφαιροποιούμε το βόλεϊ. Αυτό είναι το πρόβλημα, πιστεύω. Ότι πρέπει να το δούμε σαν ένα διαφορετικό άθλημα από τα άλλα. Αυτό από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Το κοινό στην Ελλάδα υπάρχει αμυγός βολεϊκός σε ικανοποιητικό βαθμό όμως. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που λατρεύουν το βόλεϊ, αλλά είναι αρκετοί ώστε να. Υπάρχει κόσμος. Γιατί να σας πω κάτι για μένα, το βόλεϊ είναι, θα έπρεπε να είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα. Μην με κοιτάτε περίεργα, γιατί το λέω αυτό. Δεν υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα που να μην έχει παίξει βόλεϊ, είτε στο σχολείο είτε στην παραλία. Σίγουρο. Ενώ ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν έχουν παίξει ούτε όλοι οι Έλληνες ούτε όλες οι Ελληνίδες. Βόλεϊ είτε στην παραλία είτε στο σχολείο έχουν παίξει όλοι οι Έλληνες. Θεωρώ ότι ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία και στο σωματότυπο του Έλληνα. Εμείς δεν είμαστε λαοί που μπορούν να έχουμε σωματική επαφή και δεν είμαστε τόσο δυνατοί, τόσο όπως οι βόρειοι λαοί. Έτσι. Είμαστε άνθρωποι πιο, οι οποίοι σκεφτόμαστε περισσότερο σαν μυαλά, οι Έλληνες. Το βόλι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει σωματική επαφή. Επίσης είναι καλό για τον Έλληνα που η σωματοδοτήμη του δεν είναι σαν το βόρειο Ευρωπαίο. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι με σωστό marketing, με ανάλογη διείσδυση στα σχολεία του αθλήματός μας, θα μπορούσαμε να έχουμε το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα. Να βλέπουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες βόλεϊ. Γιατί πραγματικά τους αρέσει. Είναι το νούμερο ένα σπορ στα κορίτσια ομαδικό. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο αυτό. Έτσι. Και θα μπορούσε να είναι και στο αντρικό κομμάτι. Άρα πιστεύω ότι υπάρχει κοινό να δει βόλεϊ. Πριν 10 χρόνια γίνανε τελική στο Τροκαντερό. Γεμίσαμε το Τροκαντερό με αμυγός βολεϊκούς θεατές. Δύο χρονιές συνεχόμενες. 2009-2010. Δεν είναι μακριά αυτές οι χρονιές. Ήτανε γιορτή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτός είναι ο μπούσουλας. Εκεί πρέπει να στραφούμε. Και όσο περισσότερα άτομα παίζουν βόλεϊ, όσο μεγαλώνουν τις ακαδημίες μας, τόσο αυτή η βάση θα μεγαλώνει. Δεν θα βγάζουμε και καλούς αθλητές, αλλά τι θα κάνουμε. Θα βγάζουμε και φιλάθλους. Θα βγάζουμε και χορηγούς. Θα βγάζουμε και διαιτητές. Δεν είναι μόνο να γίνουν αθλητές, δηλαδή όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το βόλεϊ. 10, 12, 15 χρονών παιδιά δεν σημαίνει ότι όλοι θα γίνουν βολεϊμπολίστες σε υψηλό επίπεδο. Κάποιοι θα παίξουν σε μικρότερες κατηγορίες. Κάποιοι θα είναι δυνάμει θεατές. Διαιτητές. Χορηγοί. Πρέπει να μεγαλώσουμε τη βάση. Μπορεί να μην έχει φέρει πολλούς τίτλους διεθνούς, αλλά έχει φέρει πολλές επιτυχίες και μάλιστα σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Ολυμπιακός, Ηρακλής, Παναθηναϊκός. Το αποκορύφωμα ήταν το 2009, τέσσερις ελληνικές ομάδες σε τελικό Ευρώπης. Ακριβώς. Ηρακλής, Παναθηναϊκός σε Απατρών και οι γυναίκες του Παναθηναϊκού. Ακριβώς έτσι ήταν τότε. Ήταν στο αποκορύφωμα. Τότε ήμουν στο Παναθηναϊκό και παίξαμε στο ΟΑΚΑ με 18.000 κόσμο, α πούμε. Ήταν κάτι το αδιανόητο για μας. Έτσι. Διαχρονικά όμως υπάρχει αυτό. Από το 1986 που γέμισε το ΣΕΦ. Έτσι, στα προκριματικά του παγκοσμίου τότε η εθνική ομάδα, έτσι. Αργότερα, στη δεκαετία του 90 που γέμισε ο Ολυμπιακός, το τελικό με τη Μεσαντζέρο Ραβένα, έτσι. Το 2009, όπως προείπατε, με τον Παναθηναϊκό που γέμισε το ΟΑΚΑ. Και το 5 Ολυμπιακός το τελικό. Ο Ηρακλής που γέμισε το παλατάκι του ΠΑΟΚ στο τελικό με την Τουρ, το 2005. Δηλαδή, διαχρονικά βλέπουμε από το 1985, τη δεκαετία του 80, για να το πάρω πιο χοντρικά, μέχρι και πρόσφατα, γεμίζει, μπορεί να γεμίζει το βόλεϊ γήπεδα. Το Τροκαντερό, όπως προείπαμε. Ναι. Να μεγαλώσουμε τη βάση. Να κάνουμε το άθλημά μας πιο ελκυστικό. Να έρθει κόσμος, να παίξει βόλεϊ. Σπύρο, μιας και μιλήσαμε για τον κόσμο, έλειψε ο κόσμος του Μίλωνα φέτος. Ναι, νομίζω Μίλωνα. Εσύ δεν το έχεις ζήσει, αλλά όταν γεμίζει πραγματικά το γήπεδο του Μίλωνα, νομίζω είναι μια από τις πιο καυτές έδρες. Και γεμίζει ο κόσμος του Μίλωνα το γήπεδο και στα παιχνίδια μπάσκετ. Πέρσι έπαιζε γάμα εθνική η ομάδα. Όχι γάμα εθνική, συγγνώμη, αλφα εσκανά. Δευτέρες κιόλας και ήταν γεμάτο το. Ναι, το γήπεδο του Μίλωνα δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι μικρό. Είναι αυτό που πρέπει για να γεμίσει από κόσμο. Και το καλό είναι ότι είμαστε κοντά σε επαφή. Δηλαδή και οι παίχτες με τους φιλάθλους είμαστε κοντά, έχουμε επαφή. Επαφή εννοώ ότι. Δεν είναι χάοδες, ναι. Ναι, δεν είναι χάοδες ότι μπορούμε να χαθούμε τελείως. Και νομίζω ότι ο Μίλωνας στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό. Στο ότι έχει φιλάθλους και οπαδούς στο να στηρίζουν την ομάδα. Ναι, νομίζω ότι και με την τόσο καλή σας πορεία φέτος, πραγματικά θα γέμιζε το κήπεδο σε κάθε παιχνίδι και μπορεί να σας οθούσε αυτό εξακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα, θα έχει πολύ κόσμο. Θα το
θα δούμε το χρόνο. Πώς είναι για ένα αθλητή να παίζει σε γεμάτο γήπεδο και σε άδειο, εσύ που τα έχεις ζήσει? Δεν τα έχω ζήσει και τα δύο τόσο ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά σίγουρα το να παίζει σε κόσμο που στηρίζει την ομάδα σου σε ανεβάζει ψυχολογικά. Γιατί πέρα από το ότι το κάνεις επειδή είναι αυτό, η δουλειά σου εισαγωγικά, το προσφέρεις και θέαμα. Έχεις παραπάνω κίνητρο στο να παίξεις ακόμα καλύτερα. Και τώρα που παίζατε σε άδεια γήπεδα όλη τη χρονιά, πώς ήταν το συνέστημα? Εντάξει, ήταν. Εγώ προσωπικά δεν το προσπαθώ να το δω σαν κάτι καλό και να κρατήσω το κίνητρο που είχα από την αρχή. Ότι πρέπει να παίξω καλά, ό,τι και να γίνεται γύρω μου. Δεν το ένιωσα υποβολικά πολύ και το πέτυχα αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε, να κάνουμε μια αποτίμηση χρονιά και να πάμε λίγο σιγά σιγά προς το τέλος και στην επόμενη? Ναι. Όπως είπαμε, σίγουρα ήταν πολύ θετική η χρονιά για το Μίλωνα και το γεγονός ότι θα μπουν χρήματα λόγω της φορολογίας του ΟΠΑΠ στα ταμεία των ομάδων θα αλλάξει κατά πολύ το σκεπτικό. Σίγουρα θα μπορέσετε να ενισχυθείτε με κάποιους παραπάνω παίκτες, αλλά νομίζω ότι η ουσία της ομάδας είναι ότι θα παίξει με ένα στάνταρ ρόστερ, με ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να αντέξει το βάρος και να βγάλει παράλληλα νέους παίκτες. Νομίζω δεν αλλάζει η φιλοσοφία της ομάδας. Θα κινηθούμε στα ίδια πλαίσια με τα φετινά, δεν θα κάνουμε τρελές, δεν θα κάνουμε τρελά ανοίγματα. Τώρα το να ενισχυθούμε λίγο περισσότερο θα γίνει, να είναι σίγουρος ο κόσμος γι' αυτό. Απλά δεν θα κάνουμε τρέλες. Θα στηριχτούμε πάλι στον ίδιο κορμό, θα κάνουμε κάποιες προσθήκες που θα μας βοηθήσουν, θα αλλάξουμε κάποια πράγματα και θα ήταν άσχημο να μην το κάναμε, έτσι. Θα ήταν μία εξέλιξη το να μην πάμε ένα βήμα μπροστά. Αλλά θα στηριχτούμε πάλι στη φιλοσοφία τη φετινή. Δηλαδή, νέα παιδιά τα οποία θα δώσουν το κάτι παραπάνω, τρόπο παιχνιδιού σωστό και ένα βήμα θα κρατήσουμε την έκτη θέση και από εκεί πέρα θα χτίσουμε για το κάτι παραπάνω. Θα δούμε και άλλους έμπειρους παίκτες στο Μίλωνα του χρόνου ή πιο πολύ το βάρος θα δοθεί στα νεαρά παιδιά? Νομίζω αυτή τη στιγμή θα δώσουμε βάρος στο να είναι οι παίκτες κάτω των 25-24 χρονών με κάποιους έμπειρους που θα στελεχώσουν την ομάδα όπως ο Ηλίας Λάπας, έτσι. Που σαν αρχηγός πιστεύω θα παραμείνει στην ομάδα και του χρόνου. Αλλά η λογική είναι να συνεχίσουμε και να στελεχώσουμε την ομάδα με νέους, είτε πρόκειται για ξένους είτε για Έλληνες. Κότσο Ανδρεάδης θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά στο Μίλωνα? Επειδή στην ανακοίνωση της παραχώρησης του στον Ολυμπιακό κάτι τέτοιο είχε αφήσει να νεωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Υπέγραψε συμβόλαιο με τον Μίλωνα τη στιγμή που έφυγε για να είναι στην ομάδα. Αλλά νομίζω ότι έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος με τον Ολυμπιακό και δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει εύκολα να φύγει να γυρίσει πίσω στο Μίλωνα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι δύσκολο να είναι ο Ανδρεάδης στην ομάδα. Πιστεύω ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Επιβεβαίωνα με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι στην ηλικία που είναι, που δεν είναι στην πρώτη του νιώτη, πήγε στον Ολυμπιακό και ήταν καταλυτικός για την πορεία του Ολυμπιακού. Ήταν πάρα πολύ καλό. Και Σπύρο, σαφώς και θα ήταν ιδανικό να κλείσει το καλοκαίρι με ένα ευρωπαϊκό, αλλά νομίζω ότι στο μυαλό σου το έχεις αφήσει λίγο στην άκρη, ώστε να ενθουσιαστείς περισσότερο αν έρθει τελικά η πρόσκληση. Ναι, σίγουρα θα ήταν ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα το να είμαι σε αυτή την προετοιμασία, αλλά και αυτό που έκανα είναι και αυτό κάτι πολύ τεράστιο για μένα προσωπικά και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Εντάξει, και να μην έρθει πάντως, έχεις πραγματικά όλο τον χρόνο μπροστά σου και σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι κάτι που θα σε απογοητεύσει, εννοείται. Το πρωτάθλημα πώς το είδατε φέτος γενικότερα? Ανταγωνιστικό, ωραίο πρωτάθλημα. Έτσι, με τις δυσκολίες του COVID και όλα αυτά ήταν πολύ καλό το πρωτάθλημα. Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, υπήρχε καλή ποιότητα. Πολύ ποιότητα στα ρόστερ. Παιχνίδια που κρυφθήκαν σε λεπτομέρειες, ανταγωνιστικά. Καλοί παίχτες και ξένοι και Έλληνες. Και στο πρώτο γκρουπ των ομάδων, το 1-4, αλλά και στο δεύτερο, το 5-8. Νομίζω ότι γίνανε πολύ καλά παιχνίδια με καλούς παίκτες και ήταν ένα σκαλί παραπάνω το πρωτάθλημα το φετινό από ό,τι πέρσι. Και του χρόνου νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερο. Από ό,τι βλέπω, οι ομάδες κινούνται ήδη. Αρχίζουν οι μεταγραφές και γίνονται. Τα ρόστερ θα ενισχυθούν πάρα πολύ. Και του χρόνου θα δούμε ένα πάρα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Μια ερώτηση σύντομη τώρα μου ήρθε, επειδή τη σκεφτόμουν όλη τη σεζόν, ειδικά στα παιχνίδια που ο Δρογκάρης δεν έπαιζε και έπαιζε ο Κανελόπουλος. Επειδή ως γνωστόν το χαρακτηριστικό σας ήταν το πολύ καλό σας σερβίς, είδα ότι ο Κανελόπουλος έκανε ένα σερβίς που πήγαινε να μοιάσει. Ένα floating service στα 3 μέτρα. Ήταν μια εντολή που του έχετε δώσει ή ήταν τέτοια? Εντάξει, ναι, ήταν μια εντολή που του έδινα. Και μάλιστα πας αδόρος, έτσι. Ναι, του έδινα κάποιες εντολές να κάνει κάποιο σέρβις, όπως το είπατε. Θέλει δουλειά. Πάντως, ένα από τα παιχνίδια που δεν ήταν ο Βασκός Προστοδρός και ο Κανελόπουλος ήταν η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ναι, αλήθεια, τη 10η αγωνιστική. Δηλαδή, φέτος κληθήκαμε να διαχειριστούμε καταστάσεις
Παίξαμε με τον δεύτερο Πασαδόρο, παίξαμε με τον Δορδοκίδη που ήρθε το παιδί και μας βοήθησε από τον Ολυμπιακό, που δεν είχε όμως παιχνίδια και παραστάσεις. Ναι. Με τον Σπύρο, όπως προείπαμε. Δηλαδή, κάναμε αρκετά σοβαρά και καλά πράγματα, παίζοντας με αθλητές που δεν είχαν μεγάλη εμπειρία, που δεν είχαν παραστάσεις από Α1. Και καταφέραμε να κάνουμε πολύ καλές και νίκες, αλλά και εμφανίσεις, έτσι. Γιατί και το να χάνεις 3-2 δεν είναι ότι δεν πάλεψες. Δηλαδή, στην Ιταλία όταν έπαιζα, δεν τους ένοιαζε η ήττα. Τους ένοιαζε να μην χάσεις μαχητή. Να παλέψεις. Και εμείς παλέψαμε σε όλα τα παιχνίδια. Αυτή την φιλοσοφία είναι. Ναι. Δηλαδή το να παλέψεις. Το να χάσεις 3-2 είναι και, οκ, okay, έρθει Κυριακό, παίζει και ο αντίπαλος, αλλά πάλεψες. Ήσουν εκεί, διεκδίκησες, πήρες κάτι. Ναι. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Όχι, ήταν πολύ θετικό το πρόσημο του Μίλωνα τη φετινή σεζόν και αξίζουν σε όλους σας συγχαρητήρια, πραγματικά. Και είναι αυτό που είπατε, ότι είναι μια βάση για μια ακόμη καλύτερη πορεία, γιατί όχι την επόμενη χρονιά. Σπύρο, εσύ ιδανικά πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο βόλεϊ σε 5 χρόνια, ας πούμε, από τώρα, δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι σου? Ιδανικά με βλέπω, δεν ξέρω αν είναι εδώ ή στο εξωτερικό, εξαρτάται τις συγκυρίες που θα γίνει σε 5 χρόνια, αλλά με βλέπω σίγουρα πιο σοφό στον χώρο του βόλεϊ. Τώρα αγωνιστικά προσπαθώ για το καλύτερο. Αλλά θέλω πρώτα πνευματικά και στο μυαλό να έχω ρημάσει και έπειτα θα έρθει το σωματικό και το παικτικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν απέχει πολύ από αυτό. Ναι, όχι, πάντως και από τα λεγόμενα του Σπύρος φαίνεται ένα πολύ προσγειωμένο παιδί και νομίζω ότι είναι αυτό που τον βοηθάει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς. Αυτό που σε έχει κάνει να έχει αυτή την πολύ καλή παρουσία φέτος. Γιατί όλα αυτά είναι μαζί πηγαίνουν, coach, έτσι. Έτσι ακριβώς, αυτό που είπαμε πριν, η ωριμότητα σε συνδυασμό με την ιανικότητα δίνει το τέλειο αποτέλεσμα. Ναι. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, για να τους αποδεσπέσουμε κιόλα σιγά σιγά. Θα θέλετε να πείτε εσείς κάτι για το κλείσιμο? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Που ήσασταν σε όλα τα παιχνίδια δίπλα μας στα εντός έδρας. Το χρόνο ελπίζω να είμαστε πάλι και να τα λέμε. Μπράβο για την προσπάθειά σας. Εμείς συνεχίζουμε τις προπονήσεις στο Μίλωνα. Α, ναι, να πούμε πώς πάει ο προγραμματισμός τώρα. Συνεχίζουμε, έχουμε κάνει ήδη προπονήσεις και μετά το Πάσχα θα συνεχιστούν όλοι και το Μάιο και τον Ιούνιο θα κάνουμε προπονήσεις. Α, μέχρι και Ιούνιο. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και κάποια παιδιά που θα τα δοκιμάσουμε ίσως για να στελεχώσουμε και τα παιδικοεφηβικά τμήματα, τα οποία είναι πάντα ισχυρά στο Μίλωνα. Δεν σταματάμε λοιπόν. Θα σταματήσουμε να κάνουμε ένα μήνα, ενάμιση διακοπές Ιούλιο και Αύγουστο ίσως και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία με τη νέα ομάδα, με το νέο ρόστερ, με τους νέους παίκτες που ελπίζουμε σύντομα να έχουμε καταλήξει ποιοι θα είναι. Και με την ελπίδα να είναι λίγο πιο ομαλή η σεζόν η επόμενη σε σχέση με τις τελευταίες. Γιατί... Το ελπίζουμε να τελειώσουμε αυτόν τον εφιάλτη. Εντάξει. Η υγεία σε όλο τον κόσμο. Σπύρο, εσύ κάτι για το τέλος? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίως εσάς που ήσταν πάντα εκεί για να μας δείτε στον κόσμο την προσπάθεια που κάνουμε. Πέρασα πολύ ώρα και εγώ σήμερα εδώ, στην πρώτη μου τηλεοπτική συνέντευξη. Αυτό. Κλείνοντας να πω ότι αν πριν από 10-15 χρόνια μου λέγανε θα κάθεσαι με έναν από τον κορυφαίο Πασαδόρο που έχεις δει τα τελευταία χρόνια, δεν θα το πιστεύα. Και παράλληλα να πω ότι επειδή είμαστε καινούργοι ουσιαστικά στον χώρο, δεν είμαστε πολλά χρόνια, όπως και ο Σπύρος είναι καινούργιο όνομα με πολύ λαμπρό μέλλον, μεγαλώνουμε μαζί του ουσιαστικά και μπορεί στα 10 χρόνια να το συζητάμε και να λέμε πού είμαστε και πού θα είμαστε. Μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο πραγματικά και για τον Μίλωνα και για τον καθένα σας προσωπικά. Επίσης. Καλό Πάσχα να ευχηθούμε. Καλό Πάσχα. Καλές γιορτές. Να συνεχίσετε τις προπονήσεις, τη δουλειά. Και του χρόνου να μας δούμε μια ακόμα μεγαλύτερη πορεία. Και από εσάς και από εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω κλείνουμε σιγά σιγά. Γιάννη, να αποδεσμεύσουμε και τον coach και τον Σπύρο. Τελευταία εκπομπή πριν από το Πάσχα ήταν αυτή. Σας χαιρετάμε όλους, να περάσετε καλά, καλό Πάσχα, χρόνια πολλά και εδώ σε 2 εβδομάδες λογικά από τώρα θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο προπονητής του Μίλωνα, ο Σάκης Ψάρας κοντά μας και ο Σπύρος Χανδρινός, ένας από τους παίκτες της ομάδας. Τους ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά και εμείς θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, καλό βράδυ.